Θα μου επιτρέψετε να σας καλωσορίσω στην πόλη της Κοζάνης. Σας ρωτώ λοιπόν, είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί που είτε αμέσως είτε εμέσως έχουν καταστρέψει την πατρίδα μας να προσφέρουν κάτι καινούριο? Είναι δυνατόν τα κόμματα αυτά που έχουν δηλώσει απόλυτη υποταγή στην παγκοσμιοποίηση να προσφέρουν κάτι διαφορετικό? Είναι ποτέ δυνατόν τα κόμματα και οι άνθρωποι που τα ακολουθούν και που έχουν δηλώσει πλήρη υποταγή στη σημερινή Ευρώπη των τραπεζιτών και όχι στην Ευρώπη των λαών, των εθνών, να μας προσφέρουν κάτι το καινούριο? Για μια πραγματικά ελεύθερη πατρίδα. Ένα κίνημα, ένα κόμμα για να προσφέρει κάτι καινούριο στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, για τους Έλληνες. Μια νέα προοπτική, μια ελπίδα. Πώς ξεκινήσαμε λοιπόν, ελεύθερη πατρίδα? Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, άγνωστη αρχικά μεταξύ μας, αλλά σκεπτόμενοι Έλληνες, με αγάπη για την πατρίδα και που θέλουμε να ζούμε ελεύθερα, δημιουργήσαμε ένα πολιτικό κίνημα που ονομάσαμε Ελεύθερη Πατρίδα, που είναι και το όραμά μας. Όλοι μας πιστοί στις αναλύωτες αξίες του ελληνισμού και βλέποντας ότι η πατρίδα μας έχει οδηγηθεί σε χρεοκοπία, πολιτική, οικονομική, κοινωνική, ηθική και πνευματική, βλέποντας ότι έχει ξεπουληθεί, αποδυναμωθεί αμυντικά, απομονωθεί διεθνώς, αποεθνικοποιηθεί και αποχριστιανοποιηθεί, αποφασίσαμε ότι πρέπει τελικά να κινηθούμε για την ανατροπή του υπάρχοντος αποτυχημένου σημερινού πολιτικού συστήματος. Είναι σε όλους γνωστό ότι τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ένα εξαιρετικά επικίνδυνο πολιτικό προσωπικό καταστρέφει συνειδητά τη χώρα και το λαό μας. Βρισκόμαστε υπό μια ιδιότυπη κατοχή, πολιτική, οικονομική, πνευματική και κοινωνική. Παράλληλα, βιώνουμε μια απίστευτη απαξίωση των θεσμών και των Ελλήνων πολιτών από τους πολιτικούς και ξένους εντολείς τους. Εάν θέλουμε να αλλάξει η πατρίδα μας πορεία και να ξαναβρει το δρόμο της, η ανατροπή του πολιτικού σκηνικού είναι μονόδρομος για όλους. Όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί που μας κατέστρεψαν δεν είναι δυνατόν και να μας σώσουν. Αποτελεί επομένως εθνική ανάγκη η ένωση όλων των αγνών Ελλήνων πατριωτών που αποτελούν τη συντηρητική πλειοψηφία του λαού μας και η πολιτική τους οργάνωση. Χρειάζονται νέα πρόσωπα, καθαρά χέρια, νέες πολιτικές δυνάμεις. Γι' αυτό το σκοπό ιδρύθηκε η Ελεύθερη Πατρίδα. Εάν τα παρελληλιθώτα μνημονεύεις, άμυνον περί των μελώντων βουλεύσει, μας υπενθυμίζει ο αρχαίος ρήτορας Ισοκράτης. Δηλαδή, αν θυμάσαι τα περασμένα, ξέρεις να αντιμετωπίζεις καλύτερα το μέλλον. Αποτελεί εθνικό μας χρέος, λοιπόν, σήμερα να θυμηθούμε και να θυμίσουμε στον κόσμο τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Την τραγωδία, δηλαδή, του αφανισμού των 353.000 προγόνων μας από τους Τούρκους τον περασμένο αιώνα. Τι είναι όμως γενοκτονία? Σύμφωνα με τον νομικό ορισμό που αναγράφεται στο άρθρο 2 της Σχετικής Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών από το έτος 1948, γενοκτονία σημαίνει μεθοδική εξολόθρευση, ολική ή μερική, μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, σκοτώνοντας ή προκαλώντας σοβαρή φυσική ή πνευματική βλάβη ή προκαλώντας συνθήκες για τη φυσική εξόντωση μελών της ομάδας αυτής. Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα, το οποίο δεν έχει συνάρτηση με πολεμικές συγκρούσεις. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Από τους περίπου 700.000 Έλληνες που ζούσαν στον Πόντο την παραμονή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι το έτος 1923 είχαν εξοντωθεί 353.000 άτομα. Όλοι αυτοί έπεσαν θύματα ενός προμελετημένου εγκλήματος, ενός καλά οργανωμένου σχεδίου από τους Νεοτούρκους, χωρίς την περιοχή εκείνη να υπάρχει πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Η γενοκτονία αυτή αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη γενοκτονία του προηγούμενου αιώνα, μετά από αυτή των Αρμενίων. Τη σύμπτωση βέβαια από τους ίδιους τους Τούρκους. Η ιστορία διεκδικεί το δικαίωμα της μνήμης και της δικαίωσης, της αναγνώρισης και της συγγνώμης. Αναγνώρισης και δικαίωσης των ανθρώπων που έγιναν βορρά της τουρκικής βαρβαρότητας και της τέλειας κτηνοδίας. Γιατί ήταν Έλληνες, γιατί ήταν χριστιανοί, γιατί είχαν έναν ανώτερο πολιτισμό. Ας θυμηθούμε ότι πριν την ανταλλαγή στον Πόντο υπήρχαν περισσότερα από 1.000 ελληνικά σχολεία με πάνω από 1.200 δασκάλους και 76.000 περίπου μαθητές και μαθήτριες. Ακόμη υπήρχαν 1.130 ναοί, 22 μοναστήρια και πάνω από 1.600 παρεκκλήσια με 1.500 κληρικούς.
Επιπλέον, τράπεζες ελληνικών συμφερόντων, εφημερίδες, σύλλογοι, αδερφότητες, θέατρο, αθλητισμός και γενικά μια απόλυτα ακμάζουσα ελληνική κοινότητα. Η ελληνική πολιτεία δυστυχώς δεν έδωσε στο ποντιακό ζήτημα τη δυναμική που θα έπρεπε. Εκτός από την αναγνώριση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου κατόπιν ισχυρωτάτων πιέσεων, τίποτε παραπάνω. Θυσιάζει όπως φαίνεται το θέμα στα πλαίσια της δίθεν ελληνοτουρκικής φιλίας ή δεν έχει την πολιτική δύναμη και τόλμη να το θέσει επισήμως. Ό,τι επιτυχάνεται γίνεται από τον ποντιακό χώρο, οργανωμένο και μη, από τους ομογενείς και κυρίως με ατομικές πρωτοβουλίες. Η φιλία όμως των λαών προϋποθέτει την ειλικρινή προσέγγιση και αποδοχή της αλήθειας εκατέρωθεν. Η μονομερής αφελής λύθη της χώρας μας αφενός αφαιρεί ένα ισχυρό βέλος από την διπλωματική φαρέτρα μας, αφετέρου αποθρασύνει τους γείτονες, οθώντας τους σε περισσότερη αδιαλαξία. Εδώ δεν θα μπορούσα να παραλείψω να αναφέρω και τη συμπεριφορά κάποιων θλιβερών εκπροσώπων της πολιτικής, οι οποίοι φορώντας τον μανδύα του διεθνισμού, διακατεχόμενοι από εμετικές, αντιεθνικές και αντιμιλιταριστικές τάσεις, εξαπολύουν βομολογίες εναντίον τόσο των ποντίων όσο και της γενοκτονίας. Μέσα από τα καταφύγια των πολιτικών ή πανεπιστημιακών γραφείων της δίθεν διανόησης, δίνουν διέξοδο στις όποιες μεταφυσικές τους ανησυχίες, φτάνοντας πολλές φορές μέχρι την τουρκολαγνία, προχωρημένο στάδιο της ελληνικής παρακμής. Η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου είναι αδιαπραγμάτευτη και επιβάλλεται να αποτελεί τον πιο βασικό στόχο όλων μας. Εγώ είμαι ο Γιάννης Ομίτσιος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελεύθερη Πατρίδα. Την ερχόμενη Κυριακή 350 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών θα ψηφίσουν για τους 751 ευρωβουλευτές σε μια Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων κατοίκων. Ετούτες οι ευρωεκλογές βρίσκουν την Ευρώπη διχασμένη, κουρασμένη, αγχωμένη και με νέες δυνάμεις, πατριωτικές, εθνικιστικές, λαϊκιστικές, να επελάβουν από την Ιβηρική Χερσόνησο, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη και τον Νότο της Ηπείρου, αμφισβητώντας τα ίσια το πολιτικό status quo, τις πολιτικές ελίτ που έχουν διαμορφώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελευταίες δεκαετίες. Η ταύτιση τα τελευταία χρόνια των συστημικών παρατάξεων στην Ευρώπη, συντηρητικών και μέλους των σοσιαλιστών κυρίως, με νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας και με τις ελίτ της παγκοσμιοποίησης, ενισχύουν το ρεύμα της αμφισβήτησης και του ευρωσκεπτικισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή βρίσκεται αντιμέτωπη με υπαρκτά ζητήματα που απαιτούν λύσεις και προτάσεις μακριά από κάθε δαιμονοποίηση της αντίθετης άποψης. Η Ευρώπη που ονειρευτήκαμε, η Ευρώπη της αλληλεγγύης, η Ευρώπη της οικογένειας, της συμμετοχής, της δημοκρατίας και της διαφάνειας, δυστυχώς δεν υπάρχει πια. Αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια στιγμή επίδειξη της οικονομικής ισχύς των τραπεζών, των συμφερόντων των μεγάλων πολυεθνικών και μιας μικρής γραφειοκρατίας, πολύ ισχυρής, η οποία σε συνεργασία με συμφέροντα κυρίως των ηγεμονουσών ευρωπαϊκών χωρών υπονομεύουν τη δημοκρατία, τη διαφάνεια, το ρόλο και τη βούληση των λαών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Παράλληλα, η απόσταση του ιερατείου των Βρυξελών από τους απλούς καθημερινούς πολίτες έδωσε και δίνει σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση ότι η Ευρώπη είναι μακριά, είναι απρόσωπη, είναι άγνωστη και ένα πράγμα που επιβεβαιώνεται καθημερινά από την αδιαφορία και την απουσία των πολιτών στις συζητήσεις και το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή σε ευρωεκλογές. Οι εντάσεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κοινωνιών με αφορμή τη μετανάστευση, την επιβολή της πολυπολιτισμικότητας, την ισλαμική τρομοκρατία, αλλά και την αλλίωση των ευρωπαϊκών αξιών και της ταυτότητας δημιουργούν αισθήματα ανασφάλειας στους πολίτες και σκεπτικισμό για το μέλλον. Η οικονομική αιμορραγία που προκύπτει σε βάρος των υφιστάμενων δομών κοινωνικής πρόνοιας, υγείας, παιδείας, κυρίως και σε πλούσιες και πολύ ανεπτυγμένες χώρες του Βορρά, παράλληλα με τη μείωση των μισθών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, την εξαθλίωση, το ρεύμα φυγής νέων ταλαντούχων ανέργων σε άλλες χώρες, η φτώχεια και η αύξηση των ελλειμμάτων προκαλούν πιέσεις στο υφιστάμενο πολιτικό σύστημα σε όλη την Ευρώπη, κυρίως στα αστικά κόμματα, κάτι που θα εμφανιστεί την ερχόμενη Κυριακή στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών σε όλη την Ευρώπη.
Επίσης, οι οικονομικές επιδόσεις των μεγάλων χωρών, κυρίως της Γαλλίας, της Γερμανίας και Ιταλίας, οι οποίες δεν είναι αυτές που ήταν πριν 4-5 χρόνια και μπορούσαν αυτές οι τρεις μεγάλες χώρες να επιβάλλουν στις υπόλοιπες 24-25 χώρες τις επιλογές τους, έρχονται σε μια συγκυρία πολύ δύσκολη, στην οποία έχουμε μια ανεμική ανάπτυξη της Ευρωζώνης, η οποία αν συνδυαστεί με τα χάσματα του Βορρά, του Νότου, τα κοινωνικοπολιτικά ρεύματα, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη, στην Νότια Ευρώπη, αλλά και στην καρδιά της Ευρώπης, την αμφισβήτηση του Μακρόν στη Γαλλία, ένα Brexit που έχετε μπροστά μας, αλλά βέβαια και με μια Αμερική η οποία έχει έναν Τραμπ, ο οποίος είναι ενάντια στο μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο γερμανικό μοντέλο. Όλα αυτά λοιπόν και με το ρόλο της Ρωσίας και της Κίνας στα επόμενα χρόνια θα μειώσουν τη δυναμική που είχε μέχρι τώρα αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δημιουργήσουν ένα καινούριο πλαίσιο στις διεθνείς σχέσεις. Αυτή λοιπόν η Ευρώπη δεν εκφράζει εμάς, δεν εκφράζει ένα μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού λαού. Αυτή η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει. Οι ευρωπαϊκοί λαοί αβίαστα και χωρίς δαιμονοποιήσεις και εκφοβισμούς θα πρέπει να πάρουν μέρος στις ευρωεκλογές και να διατρανώσουν την επιθυμία τους για περισσότερη δημοκρατία και αλλαγή πορείας. Στις ευρωεκλογές είναι η ώρα των πολιτών που θα στείλουν το δικό τους μήνυμα μακριά από τις υποκριτικές υποδείξεις, τα μαθήματα κάθος πρεπισμού, πολιτικής ορθότητας και συστημικού ευρωπαϊσμού που μας έφτασαν ως εδώ. Για να επιβιώσει η Ευρώπη θα πρέπει πρώτα να αλλάξει για τα έθνη και τους λαούς της και να αλλάξει μαζί και τα αξιακά της πρότυπα. Εμείς στην Ελεύθερη Πατρίδα προτάσουμε τον επαναπροσδιορισμό των όρων συμμετοχής και την ομαλή έξοδο, αν απαιτηθεί, σε συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο Ευρώ, όταν δεν θα εγγυάται την ευημερία του ελληνικού λαού. Θέλουμε μια Ευρώπη των εθνών και όχι των τραπεζιτών και της ηγεμονικής υποδιέτησης. Λέμε όχι στην πολιτική αιμονή, παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον με αυτή διακυβεύονται οι διαχρονικές αξίες του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Δεχόμαστε την παραμονή στο ευρώ μόνο εφόσον αλλάξουν τα οικονομικά δεδομένα, με γνώμονα την ευημερία του ελληνικού λαού και σε συνδυασμό με τις νέες συμμαχίες και τις νέες πολιτικές που διαμορφωθούν τα επόμενα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως επίσης, λέμε όχι και στην πολιτική αιμονή παραμονής με κάθε κόστος στο ευρώ και εφόσον δεν αλλάξουν τα σημερινά δεδομένα, που θα απαιτηθεί μια μελετημένη προετοιμασία για ομαλή έξοδο με σκοπό τη συγκροτημένη μετάβαση εθνικό νόμισμα. Επίσης, λέμε όχι στις ευρωπαϊκές πολιτικές που στραγγαλίζουν τις δυνατότητες της εγχώριας παραγωγής, οι οποίες έχουν πλήξει βαρύτατα τους παραγωγικούς τομείς της χώρας, ιδιαίτερα τον πρωτογενή τομέα, με αποτέλεσμα να μην επιτυχάνεται η πολυπόθητη ανάπτυξη. Απαιτούμε να σταματήσει άμεσα η πρωτοφανής λαιλασία των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, που γίνεται με την υπογραφή των αντισυνταγματικών μνημονίων. Επίσης, καταγγέλνουμε την απαράδεκτη συνθήκη Δουβλίνο 2, με την οποία εγκλωβίζονται στην Ελλάδα εκατοντάδες χιλιάδες παράνομοι μετανάστες, με αποτέλεσμα η χώρα μας να γίνει αποθήκη παράνομων μεταναστών και να απειλείται σοβαρά η κοινωνική μας συνοχή. Ο στόχος μας σε ευρωεκλογές απαιτούμε μια δυνατή φωνή της Ελλάδας σε μια νέα Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα δημορφωθεί με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών την επόμενη Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, 5 εικοσαετίες και 7 χρόνια μετά από μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και μόλις 10 μήνες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, η χώρα μας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Ετοιμάζεται να ψηφίσει τους νέους και τις νέες της ευρωβουλευτές. Το διακύβευμα είναι μεγάλο, ίσως μεγαλύτερο από ποτέ. Οι επίδοξοι μνηστήρες πολύ, τα οργανωμένα συμφέροντα εντός και εκτός Ελλάδας που χρόνια τώρα λιμένονται και προσπαθούν να αποδιαιτήσουν τη θέλησή μας, τα πιστεύω μας, τις αρχές μας, την αξιοπρέπειά μας και πάνω απ' όλα την ιστορία μας, παίρνουν θέση μάχης. Στην Ελλάδα οι ευρωεκλογές, ενώ το ενδιαφέρον θα έπρεπε να επικεντρώνεται κυρίως στις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα που θα διαμορφώσουν, έχουν καταντήσει ένα παιχνίδι, μια δημοσκόπηση για το ποιο από τα δύο κόμματα έρχεται πρώτο. Δεν γίνεται καμία κουβέντα για ποια Ευρώπη θέλουμε και ποιος ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μελών του. Δεν ακούμε, γιατί δεν θέλουν να ακούμε, τη μεγάλη αντίθεση που υπάρχει μεταξύ των χωρών του Βορρά και του Νότου, η οποία έχει οξυνθεί σημαντικά με επίκεντρο τις πολιτικές λιτότητας. Δεν ακούμε για το μεγάλο μας ορυκτό και όχι μόνο πλούτο της χώρας μας, που δεν μας επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε. Με απλά λόγια, θέλουν να είμαστε οι μαριονέτες τους σε ένα παιχνίδι σκιών. Αλλά κυρίες και κύριοι, υπάρχει και η άλλη Ελλάδα.
η Ελλάδα του πολιτισμού, της ιστορίας, των παραδόσεων, του ελεύθερου πνεύματος, της οικογένειας και της χριστιανικής πίστης. Υπάρχουν οι ελεύθεροι Έλληνες που άκουσαν, έμαθαν και είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν. Γι' αυτό η ρίση του Δημοσθένη στον πρώτο Φιλιππικό είναι επιβεβλημένο οι ελεύθεροι να έχουν συνέστηση ευθύνης για τα πολιτικά πράγματα, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Όπως ο μεγάλος μας πολιτικός και ρήτορας έθεσε τους ελεύθερους πολίτες πρώτων ευθυνών τους και τους προέτρεψε να ασχοληθούν με την πόλη, την πατρίδα τους, με το όλον, έτσι και τώρα έχουμε όλη την ευθύνη να σηκωθούμε, να βροντοφωνάξουμε, να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε και να νικήσουμε κόβοντας τον γόρδιο δεσμό της πατρίδας μας, της Μακεδονίας, της Ελλάδας. Γιατί αυτή την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί, άντρες, γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, πλούσιοι και φτωχοί, σοφοί και αμαθείς. Μια πατρίδα που προδομένη ακόμα χά, μια δημοκρατία που αυτοκαταστρέφεται διότι η αφάβεια έγινε δικαίωμα. Η δολοφονία του συνανθρώπου μας λογίζεται ως πολιτική πράξη. Βλέπει κουφοντίνα και αντιξουσιαστές. Η ανέδεια του λόγου ως ισότητα και η αναρχία ως ελευθερία να διαλύω και να καταστρέφω τα πάντα. Μια πατρίδα που τη μαδάνε όπως μαδάνε μια κότα και ο αέρας παίρνει και σκορπίζει τα πούπουλά της. Μια πατρίδα που για χάρη των συμφερόντων της καρέκλας και της εξουσίας δεν δίστασαν να προδώσουν, να πουλήσουν ένα όνομα που οι πρόγονοι μας έδωσαν, το όνομα της Μακεδονίας. Λοιπόν, δεν θα τους περάσει. Είμαι ελεύθερη. Είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε πολλοί και θα νικήσουμε. Είμαστε η ελεύθερη πατρίδα. Για όλους εμάς τους ελεύθερους Έλληνες, τους ελεύθερους Μακεδόνες, η Μακεδονία είναι μόνο μία και είναι η ίδια η Ελλάδα. Αν ένας άνθρωπος με θάρρος είναι πλειοψηφία, σκεφτείτε ένα χήμαρο ανθρώπων οπλισμένο με θάρρος, θέληση και πίστη στον ύψιστο, τι μπορεί να πετύχει. Εμείς οι γυναίκες της ελεύθερης πατρίδας, οι σκεπτόμενες Ελληνίδες, που όλες μας εργαζόμαστε από το πρωί ως το βράδυ αγώγιστα, οι μη επαγγελματίες της πολιτικής, είμαστε έτοιμες και ικανές να κάνουμε τη δική μας υπέρβαση και να διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο στην Ευρωβουλή που θα έχει ως στόχο την υπεράσπιση της ποιότητας και των αξιών της ζωής, της αξιοπρέπειας, του δίκαιου της Ελλάδας σε όλα τα διεθνή φόρα. Εμείς οι Ελληνίδες της ελεύθερης πατρίδας θα μιλάμε πάντα ελεύθερα και θα αγωνιζόμαστε για την ελληνική παιδεία, την ιστορία και τον πολιτισμό, δίνοντας τη μάχη μας έτσι ώστε ο ελληνικός πρωτογενής τομέας, ως μοχλός της οικονομικής και ευρύτερης ανάπτυξης της χώρας μας, να διαδραματίσει σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη. Εμείς οι Ελληνίδες, μάνες και σύζυγοι που ανήκουμε στην ελεύθερη πατρίδα, πιστές στην ελληνική παράδοσή μας, στην ελληνική οικογένεια που έχει ως πατέρα, που έχει τον πατέρα και τη μάνα, και όχι τον γονέα 1 και γονέα 2, σας δίνουμε όργο τιμής να παλέψουμε με όλο μας το είναι και με τη βοήθεια του Θεού να φέρουμε τα παιδιά μας, τα παιδιά όλων των Ελλήνων πίσω, εδώ, στην Πατρόα Γη, την Ελλάδα, που το ανελαίητο σύστημα ανάγκασε να φύγουν από τις πατρογονικές τους ρίζες, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά για να εργαστούν. Εμείς οι γυναίκες της ελεύθερης πατρίδας, κατακλυσμούς ποτέ δεν λογαριάσαμε. Μπήκαμε μέσα στα όλα και περάσαμε και έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα παντατινό, τον ήλιο, τον ηλιάτορα, όπως έγραψε ο Οδυσσέας Ελίτης. Ας δεσμευτούμε όλοι ότι θα ψηφίσουμε σε αυτές τις ευρωεκλογές με καρδιά, πατρίδα και Θεό μέσα μας και ας δεχτούμε ότι αν η Μακεδονία μας και η Ελλάδα μας ζήσουν για χιλιάδες ακόμα χρόνια, οι επόμενες γενιές των Ελλήνων θα λένε κάποτε πως οι πρόγονοί μας στην κρίσιμη εκείνη ώρα είπαν όχι στο ξεπούλημα της Μακεδονίας, όχι στην προδοσία της Ελλάδος και ότι αυτή ήταν η καλύτερη του στιγμή. Αυτό διεκδικούμε, γι' αυτό αγωνιζόμαστε για την καλύτερη μας στιγμή. Κι αν ο λάκκος πολύ βαθύς, χρέος με τα χέρια σου να σηκωθείς. Ψηφίζω ελεύθερη πατρίδα, ψηφίζω Μακεδονία, ψηφίζω Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Σας καλωσορίζουμε στην κεντρική πολιτική εκδήλωση της ελεύθερης πατρίδας που επιλέξαμε να γίνει στη καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας. Άλλωστε έχουμε πολύ ισχυρή εκπροσώπηση στο ευρωπροσφοδέλτιό μας από τη Δυτική Μακεδονία. Γιατί όπως είπε ο Ιώνας Δραγούμης, 100 χρόνια πριν τρέξε στη Μακεδονία και η Μακεδονία θα μας σώσει, η ελευθερία της πατρίδας ξεκινάει από τη Μακεδονία. Είμαστε εδώ, επιλέξαμε και τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να τιμήσουμε κάποια ιστορικά γεγονότα που οι σύγχρονοι Έλληνες έχουμε ξεχάσει.
έκανε μία αναφορά ο στρατηγός ο Ταμουρίδης στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Εγώ επειδή θεραπεύω ιστορία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, θα σας πω ότι δεν είναι μόνο η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, είναι η γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής. Εκτός από τις 353.000 ψυχές, υπάρχουν χιλιάδες ψυχές των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης. Επίσης, θα σας πω ότι εμείς δυσκολευτήκαμε όσοι ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη να έχουμε πρόσβαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όχι γιατί γινόταν εκδηλώσεις τιμής για τη γενοκτονία του Πόντου, αλλά και διοργανώνεται και πάλι το Gay Pride. Σαν χθες, 17 Μαΐου, συμπληρώνονται 105 χρόνια από την υπογραφή του πρωτοκόλλου της Κέρκυρας. Την ίδια ημέρα, το καθεστώς Ράμα αποκρίνει τον Μπελέρη, τον εκπρόσωπο της Ομογένειας Βορείου Υπήρου από τις εκλογές, και την ίδια μέρα το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν έρει την ασυλία του κυρίου Φίλη, ο οποίος χαρακτήρισε τον εθωμάτυρα Κατσίφα που πέθανε για την Ελλάδα ως άτομο με ψυχική διαταραχή. Εδώ λοιπόν είναι η ουσία του προβλήματος. Επειδή πάμε σε ευρωεκλογές και μόνο συζήτηση για τις ευρωεκλογές δεν γίνεται, μιλάμε για Κότερα, για τον Πετσίτη, την Οβάρτη, τον Πολάκη. Δεν μιλάμε όμως ποια Ευρώπη θέλουμε. Για να μιλήσουμε για ποια Ευρώπη θέλουμε, πρέπει να πούμε ποια Ελλάδα θέλουμε. Ποια είναι λοιπόν η Ελλάδα του σήμερα? Θα είδατε βεβαίως, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης δεν έδειξαν την προεκλογική συγκέντρωση του κυρίου Τσίπρα στη Λαμία. Έδειξε, να είναι καλά όμως, το διαδίκτυο και το Facebook, έδειξε ακριβώς ποιοι είναι οι οπαδοί του κυρίου Τσίπρα. Αυτοί που φωτογραφήθηκαν μαζί του, οι κάθε λογής Πακιστανοί, Αφγανοί, Ρωμά που μεταφέρθηκαν και από την Ξάνθη, αυτοί είναι οι νέοι Έλληνες και αυτή είναι η Ελλάδα που οραματίζει ο κύριος Τσίπρας. Θα πρέπει όμως να πούμε το εξής, δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχουν, να πάμε στην άλλη μεριά, γιατί κάποιοι μπορεί να θεωρούν ακόμα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται ότι είναι πατριωτικό, και είναι οι εκπρόσωποι που προτείνονται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μας εκπροσωπήσουν στην Ευρωβουλή. Η κυρία Τζαβέλα, η οποία έχει δηλώσει αν είναι να καεί η Ελλάδα για να σωθεί η Ευρώπη, να καεί η Ελλάδα. Ο κύριος Κερίδης που θεωρεί ότι είμαστε τέκνα των Οθωμανών. Αυτούς θέλουμε. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτοί βρίσκονται στη μία μεριά. Είναι από την ίδια πλευρά ο κύριος Βέμπερ, που είναι η πρόταση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι φανατικός ανθέληνας. Και ο κύριος Μητσοτάκης κατακεραυνώνει τον Σαλβίνη, τον Ορμπάν και όλους αυτούς που στηρίζουν τις ελληνικές θέσεις και τη θέση της Κύπρου απέναντι στην τουρκική επεκτατικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή να αναδεικνύουμε. Η ελεύθερη πατρίδα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια το ταξίδι της πάλι το Μάιο. Ήταν η πρώτη προσπάθεια, άνθρωποι που δεν γνωριζόμασταν μεταξύ μας, ενώσαμε δυνάμεις υπέρ Χριστού και πατρίδος. Γιατί η Ελλάδα απορθοδοξοποιείται και αφελληνίζεται. 500-600.000 νέοι φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν βρίσκουν δουλειά. Την ίδια στιγμή εκατοντάδες χιλιάδες λάθρο μετανάστες δεν είναι δυστυχισμένοι πρόσφυγες όλοι αυτοί με τα κινητά των 1.000 ευρώ. Χθες η σύζυγός μου δέχτηκε επίθεση στην πλατεία Αριστοτέλου στην καρδιά της Θεσσαλονίκης από αυτούς τους νέους Έλληνες που οραματίζεται η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Πριν από μία εβδομάδα στον Εύωσμο 200 κάνα γυαλιά καρφιά. Πακιστανοί διέλυσαν τα πάντα και δεν τους όρεσε οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν την Ελλάδα θέλουμε. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα κοινό διακριτό γνώρισμα. Δεν ήμασταν ποτέ ανεπάγγελτοι επαγγελματίες πολιτικής. Δεν ήμασταν κομματικοί κυφήνες. Δεν ερχόμαστε από ένα κομματικό σωλήνα. Δεν είμαστε γόνοι. Δεν ανήκαμε σε καμία ανώνυμη εταιρεία πολιτικών τζακιών. Είμαστε άνθρωποι μέσα από την κοινωνία, καταξιωμένοι όλοι στους χώρους που δραστηριοποιούμαστε. Είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση των αντίχριστων και μισελλήνων, γιατί μισούν την Ορθοδοξία, δεν είναι άθεοι, και μισούν την Ελλάδα. Ο κύριος Φίλης, τον ακούσαμε να λέει, η Μακεδονία δεν είναι μία και ελληνική, δεν είναι Βόρειος Ήπειρος, είναι Νότια Αλβανία. Πράγματι, η Ήπειρος είναι μία και μοναδική, δεν υπάρχει Βόρεια και Νότια Ήπειρο. Αυτοί λοιπόν
Οι άνθρωποι είναι που διεκδικούν την ψήφο μας. Ο κομμουνιστικός διεθνισμός συγκλίνει με τον νεοφιλελεύθερο διεθνισμό. Μια χαρά πάνε χέρι-χέρι και μαζί από δίπλα ο πατριδοκάπηλος ψευτοπρατριωτισμός. Πρέπει να καταλάβετε ότι κάποια κόμματα είναι και αυτά συστημικά, λειτουργούν ως βαβίδα εκτόνωσης, όπως είναι η Χρυσή Αυγή που ηγετικός πυρήνας είναι νεοναζιστές και νεοπαγανιστές, δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Και λειτουργούν επίσης ενοχοποιώντας το γνήσιο πατριωτισμό. Γιατί όποιος πάει να μιλήσει για πατρίδα, για θρησκεία και οικογένεια, αμέσως είναι χρυσαυγίτης, είναι ακροδεξιός, είναι φασίστας. Φασίστες είναι αυτοί που τα λένε, όπως είπε ο Τσόρτσιλ, το 1945 οι σημερινοί αντιφασίστες θα είναι φασίστες το αύριο. Αυτοί είναι που δεν ανέχονται την άλλη άποψη, αυτοί είναι που κάνουν προληπτικές προσαγωγές, δεν αντέχουν στον ανοιχτό διάλογο, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν, καθαρά έντοιμα, χωρίς να πουλάμε και κυραλιφές, χωρίς να επικαλούμαστε αυθεντικές επιστολές του Ιησού, είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι βάζουμε και κάνουμε κατάθεση καρδιάς. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα με δικά μας έξοδα, δεν μας στηρίζει κανείς, δεν έχουμε σκελετούς στα ντουλάπια μας, δεν χρωστάμε σε κανένα, δεν μας κρατάνε από πουθενά, και σας καλούμε όλους να σχηματίσουμε μια μεγάλη πατριωτική αλυσίδα, να ξαναφέρουμε τον Χριστό και την πατρίδα της στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας, που είναι η χώρα του ήλιου. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι στην πολύ όμορφη τοποθέτηση του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Ελεύθερης Πατρίδας. Σε ένα άρθρο που έγραψα προχθές και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Δημοκρατία, αναφέρω ένα σημείο ότι το δίπολο σήμερα δεν είναι μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Κάτι που το αναφέραν όλοι οι προλαλήσαντες. Το δίπολο σήμερα είναι μεταξύ ανάμεσα στα ελεύθερα έθνη, στα ανεξάρτητα ελεύθερα έθνη και στη λεγόμενη νέα τάξη πραγμάτων. Αυτή την Ευρώπη δεν θέλουμε. Θέλουμε την Ευρώπη των ισότιμων, αυτόνομων εθνών. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ένα μικρό απόσπασμα, δεν είναι δικό μου. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα και τα σπόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σπαροκάρα βαβατσέλα. Αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας, και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσεμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εγκάμαμε την επανάσταση. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Εμείς έχουμε όπλα σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν έχουμε όμως όπλα με σφαίρες. Σφαίρες μας ρίξανε αυτοί και λιγμένα χημικά στο Πισοδέρι, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και τα φάγαμε. Οι δημοκράτες οι λεγόμενοι. Οι δημοκράτες που προστατεύουν όμως τον Ρουβίκονα. Και εμάς λιγμένα χημικά από τη Βραζιλία. Εμείς κρατούσαμε ελληνικές σημαίες. Αυτά ήταν τα όπλα μας. Δεν κρατούσαμε όπλα. Εμείς φωνάζαμε συνθήματα. Τα όπλα μας επίσης είναι η πίστη μας στον Χριστό. Είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες και αυτό το φωνάζουμε. Και φυσικά στην πατρίδα. Πεποίθησή μας και στόχος μας είναι η ελεύθερη πατρίδα. Να ζήσουν τα παιδιά μας επιτέλους σε μια ελεύθερη πατρίδα. Ψηφίζουμε ελεύθερη πατρίδα. Η ελεύθερη πατρίδα, η παράταξή μας, είναι ταυτισμένη με τους εθνικούς αγώνες, είναι ταυτισμένη απόλυτα με τα ιερά και τα όσια της φυλής. Είμαστε η συνέχεια των αρχαίων προγόνων μας,
που πίστευαν ότι πάνω από τη μάνα και πάνω από τον πατέρα ακόμη είναι η πατρίδα. Είμαστε, ταυτιζόμαστε απόλυτα με τον Περικλή, όπου γράφει στον επιτάφιό του ότι αυτή τη χώρα που οι πρόγονοί μας την κατοικούσαν από πάντοτε, μέσα από τους αιώνες και τις χιλιατηρίδες, μας την παρέδωσαν με αρετή ελεύθερη. Είμαστε η συνέχεια της μάχης του Μαραθώνα, των Πλατεών και της Μικάλης, της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, της μάχης των Θερμοπυλών. Είμαστε η συνέχεια του Νικηφόρου πολέμου του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή. Είμαστε η συνέχεια του εν τούτο νίκα του Βυζαντίου. Είμαστε η συνέχεια του 1821, της Επαναστάσεως της Αναγεννήσεως του Έθνους. Είμαστε η συνέχεια του Μακεδονικού Αγώνα, των Νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων. Είμαστε η συνέχεια της Ποντιακής Γενοκτονίας από το 1461 που έπεσε η Βασιλεύουσα έως και το 1923. Είμαστε η συνέχεια του θρηλυκού έπους του 1940 απέναντι σε δύο αυτοκρατορίες. Οι φιλοδοξίες μας δεν είναι προσωπικές αλλά εθνικές, όπως και οι ανησυχίες μας. Είναι καθήκον, προνόμιο, ευθύνη και τιμή να αμεινόμαστε περί πάτρης. Με πρόσημο την Ορθοδοξία επιλέγουμε πρώτα την Ελλάδα και μετά την Ευρώπη. Λέμε ναι στην Ευρώπη των εθνών και όχι στη γερμανική ηγεμονία. Λέμε ναι στη δημοκρατία των αρίστων και όχι των αχρίστων. Ελπίζουμε μόνο στη βοήθεια του Θεού και στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει και ας γίνει οτιδήποτε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα λίγο συντομία να σου πω, δεν σας κάνω να με μακρηγορήσω. Η συμμετοχή μου στην Ελεύθερη Παρτίδα ήταν αφορμή, ήταν ο Νίκος ο Βασιλιάδης, τον οποίο γνώρισα. Στη συνέχεια είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και τα στελέχη, τα υπόλοιπα στελέχη της, που αποτελούν την Ελεύθερη Παρτίδα. Και εκεί αναγνώρισα μία ποιότητα, μία αξία. Ανθρώπους με ήθος και πίστη. Και ήταν η Ελεύθερη Πατρίδα, μας το εξήγησε ο κύριος Μαράς. Μίλησε ο κύριος Σταμουρίδης για τον ποντιακό ελληνισμό. Σχολίασε, αναφέρθηκε για τα τεκτενόμενα ο κύριος Βασιλιάδης. Εμένα με καλύπτει ένα, το Επιτοκιονίκος. Για τον Χριστού την πίστη, την Αγία και τις πατρίδες την ελευθερία. Με κάλυψε πίσω. Και ένα τελευταίο, επειδή απαρτίζουμε, έχουμε πολλά στελέχη από το στρατό, η Ελεύθερη Πατρίδα για να πάει μπροστά που θέλει. Στρατηγέ, αρετή και τόλμη. Καλή επιτυχία σε όλους. Σαν γιατρός θέλω να σας πω ότι η Ελεύθερη Πατρίδα πρέπει να δει και τον άνθρωπο, τον Έλληνα πολίτη, που σήμερα δεν έχει θεραπεία, δεν έχει υγεία. Και ακόμη θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή τα μέσα, τα οργανωμένα συστήματα προωθούν τεχνολογίες οι οποίες καταργούν την ιατρική σαν επιστήμη και βάζουν την τεχνολογία κάθε μέρα και περισσότερο. Ακούτε σήμερα τους καρδιοχειρουργούς να λένε ότι μας αντικατέστησαν οι καρδιολόγοι σε αλλαγές βαλβίδων. Δεν κόβουμε στέρνα, δεν κόβουμε στήθη, βάζουμε με καθετήρες τα πάντα. Σε πολύ μικροχρονικό διάστημα θα έχει βγει η τεχνική νοημοσύνη για την οποία ήδη εκπαιδεύομαι στο νοσοκομείο υγεία στο οποίο υπηρετώ κάποιες δεκαετίες και το οποίο σύντομα θα μας έχει αλωτριώσει. Άρα, η Ελεύθερη Πατρίδα, πέρα από όσα είπατε και τα οποία εγώ την ψυχή μου μέσα ενστερνίζομαι, για την εξαρτησία της πατρίδος, για τον αγώνα αυτή η πατρίδα να γίνει ηγέτης, διότι υπήρξε ηγέτης. Σήμερα, ακούσαμε προχτές να λέει ένας Πολωνός πολιτικός στην Ευρωτηλεόραση, στο κανάλι του BBC, ότι σήμερα η Ευρώπη είναι η ρωμαϊκή δικαιοσύνη και νόμος και η ελληνική φιλοσοφία.
πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο Σοκράτη. Και αυτή την πολιτική, αυτή τη λογική, σαν ελεύθερη πατρίδα, εσείς που είστε πιο νομικοί, εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι γιατρός, είμαι από πίσω, να την περάσουμε σαν πολιτική του κόμματος και βεβαίως να την περάσουμε στην ελληνική κοινωνία, ζητώντας τη στήριξη των Μπασών και των Πάνθων. Σας ευχαριστώ. Καλοί μου χριστιανοί και χριστιανές, Χριστός Ανέστη. Σήμερα ο στόχος της Ευρώπης και ο στόχος της παγκοσμιοποίησης είναι ο Χριστός. Είναι η οικογένεια, είναι η πατρίδα μας. Κάποτε μου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όταν τον γνώρισα, ότι από τη Δύση μόνο μαύρα σύννεφα έρχονται. Εμείς λοιπόν όλοι στρέφουμε τα μάτια στη Δύση, στρέφουμε για να πάρουμε βοήθεια από εκεί που ποτέ δεν έχουμε πάρει. Έχουμε 3 φορές ληστευτεί, κατασληστευτεί σαν έθνος από τους φράγκους του 1204, όπου μας πήραν τον πλούτο, είπε ο στρατηγός ότι είμαστε υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης, ναι στρατηγέ. Είμαστε υπέρ, αλλά διεκδικούμε. Διεκδικούμε τον Πόντο, τη Μικρά Ασία, διεκδικούμε το χαμένο μέρος της Μακεδονίας, διεκδικούμε την Ήπειρο. 3 φορές είπε ο Άγιος Παΐσιος, 4 φορές την πήραμε την Ήπειρο και 4 φορές οι δυτικοί μας την πήραν πάλι. Αυτή τη φορά θα την πάρουμε. Και θα την δείτε σύντομα. Πώς όμως θα την πάρουμε? Όταν θα βάλουμε στη ζωή μας τον Χριστό. Σήμερα, σαν έθνος, σαν πατρίδα, έχουν στόχο όλοι να μας βγάλουν τον Χριστό από τα σπίτια μας, τον Χριστό από την κοινωνία. Τον Χριστό από την καρδιά μας και το ίδιο έχει και η Ευρώπη. Το 2014, στις 6 Φεβρουαρίου, ψηφίστηκε η περιβόητη έκθεση Λούνατσεφ. Οι Έλληνες την αγνοούν, γιατί δεν πέρασε πουθενά. Εγώ ξέρω να τους λέω όπως τους έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, είναι κίνεδοι και ας μου κάνουν μήνυση ό,τι θέλουν. Έχουμε τον νόμο περί αλλαγής φύλων. Έχουμε, όπως είπε η κυρία Μπατζή, την κατάργηση του πατέρα και της μητέρας και θα αντικατασταθούν με το γονέα Α και γονέα Β. Στις 6 Φεβρουαρίου του 2014 δεν βρέθηκε ούτε ένας Έλληνας ευρωβουλευτής, ένας, να καταψηφίσει αυτή την περιβόητη έκθεση Λούνατσεκ. Και παρόλα αυτό, όταν η Μέρκελ και ο Σαρκοζή με τους βουλευτές που είχαν, την καταψήφισαν. Η Νέα Δημοκρατία, που ανήκει στο Λαϊκό Κόμμα τότε, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κουμουτσάκου, Γιαννάκου κλπ, την υπερψήφισαν, έκαναν επανάσταση για να περάσει η έκθεση Λούνατσεκ. Και σήμερα είναι υποκριτές όταν λένε ότι καταψηφίζουν τους νόμους αυτούς. Ακούσαμε τον Νικήτα του Κακλαμάνη μία μέρα πριν ψηφιστεί ο νόμος περί αλλαγής φύλου να μας λέει ότι θα πρέπει τα νοσοκομεία, μια και μίλησε ο γιατρός προηγουμένως, να φτιάξουν ειδικές χειρουργικές μονάδες, επειδή είναι οι χειρίσεις είναι ακριβές, για να αναλάβουν τα ασφαλιστικά ταμεία την αλλαγή φύλου. Υπάρχουν πολλά που πρώτα ψηφίζονται στην Ευρώπη και έρχονται μετά στην Ελλάδα. Χρειάζεται αντίσταση από όλους μας. Χρειάζεται αντίσταση πρώτα μέσα στα ίδια μας τα σπίτια, να βάλουμε το Χριστό στα σπίτια μας, να βάλουμε το Χριστό στις καρδιές μας και τότε από εκεί θα αρχίσει η ελευθερία για την οποία προσδοκούμε και μαζευτήκαμε όλοι εδώ. Εμείς κάναμε υπακοή και βγήκαμε μπροστά. Κάναμε υπακοή στους γέροντάς μας και βγήκαμε μπροστά. Εσείς θα κάνετε αυτό που αναπαύει την ψυχή σας. Για μια ελεύθερη λοιπόν πατρίδα. Να είστε όλοι καλά και με τον Χριστό να είστε σίγουροι ότι θα καταφέρουμε. Λέγομαι Άννα Παγκράτη, όπως ακούσατε, και είμαι οδοντίατρος, οπότε λέω να τα πω έξω από τα δόντια. Ο λόγος που βρίσκομαι απόψε εδώ είναι ότι θέλω την πατρίδα μου πίσω.
Θέλω μια πατρίδα όπου η βούληση του ελληνικού λαού, όπως αυτή εκφράζεται μέσω των δημοψηφισμάτων ή των συλλαλητηρίων, θα είναι σεβαστή και δεν θα γράφουμε την δημοκρατία στα παλαιότερα των υποδημάτων μας. Όπου ο πρωθυπουργός της χώρας δεν θα αποκαλεί το λαό του ετερόκλητο όχλο ή άλλα πολύ χειρότερα. Όπου τα νιάτα μας θα μπορούν να εργάζονται και να δημιουργούν οικογένεια εδώ στη χώρα μας και δεν θα χρειάζεται να μεταναστεύουν. Όπου δεν θα επιχειρείται η βία αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσμού από ορδές αναξιοπαθούντων, υποτίθεται. Όπου η δημόσια περιουσία δεν θα είναι υποθηκευμένη για τα επόμενα 99 χρόνια και όπου τελικά οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με γνώμονα μόνο το συμφέρον του ελληνικού λαού και όχι σύμφωνα με τα συμφέροντα των ισχυρών. Εν γέννη θέλω μία πατρίδα ελληνική, ορθόδοξη και πάνω απ' όλα άρτια, όπως ακριβώς την παραλάβαμε από τους προγόνους μας και όπως οφείλουμε να την παραδώσουμε κι εμείς στα παιδιά μας. Όμως για να συμβούν όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι αναγκαία προϋπόθεση να αναλάβει όσο το δυνατόν συντομότερα την διακυβέρνηση της χώρας σε ένα πατριωτικό κόμμα. Και θεωρώ ότι η αρχή πρέπει να γίνει από αυτές τις ευρωεκλογές, στις οποίες να δηλώσουμε ότι διεκδικούμε μία ελεύθερη πατρίδα, ψηφίζοντας ελεύθερη πατρίδα. Ευχαριστώ. Κατάγομαι από το ιστορικό ναύπλιο. Αλλά εδώ και 20 χρόνια είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Γιατί μπήκα στη μάχη ως ενεργός πλέον πολιτικός, ενώ δεν είμαι, για πολλούς και πλήστους λόγους. Δεν ξέρω αν με ακούτε, αυτοσχεδιάζω, δεν έχω κειμενάκι, θα σας πω 2-3 απλά πράγματα για να γίνω καταληπτός, δηλαδή κατανοητός με άλλα λόγια. Είμαι θεωρητικός των διεθνών σχέσεων. Διδάσκω δηλαδή διεθνή πολιτική υπό το πρίσμα της θεωρίας και εκφράζω την ρεαλιστική άποψη των διεθνών σχέσεων. Υπάρχουν και άλλες σχολές, η ιδεαλιστική σχολή, η πλουραλιστική σχολή, η μαρξιστική σχολή κλπ. Ως εκπρόσωπος του κλασικού ρεαλισμού, τον οποίο εκφράζω και με εκφράζει, προτάσσεται πριν απ' όλα το εθνικό συμφέρον. Πολλοί έχετε ακούσει γι' αυτό το προϊόν. Το λέω έτσι. Λίγοι γνωρίζετε από ποια στοιχεία αποτελείται αυτό το εθνικό συμφέρον. Το εθνικό συμφέρον είναι η άμυνα και η ασφάλεια της χώρας και των πολιτών. Το πρώτο στοιχείο, δηλαδή τη τάξη στην ιεραρχία. Και ρωτώ εσάς, κατά πόσον ως Έλληνες πολίτες σήμερα νιώθουμε ασφαλείς, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν είναι δικαστήριο για να δικάσω την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναρωτιέμαι και σας ερωτώ και εσάς να αναλογιστείτε το κατά πόσον είμαστε ασφαλείς, νιώθουμε ασφαλείς σαν πολίτες σήμερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά πόσο ο Έλληνας κτηνοτρόφος ή ο Έλληνας αγρότης νιώθει ασφαλείς σήμερα. Δηλαδή ο τζίρος του έχει αυξηθεί τόσο πολύ σε σχέση με τον τζίρο πριν 30-40 χρόνια, σας ρωτώ, με τις ελληνοποιήσεις προϊόντων, τυροκομικών και λοιπόν παράνομων προϊόντων, είμαστε σε μια αγροτική περιοχή και κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Οι γονείς μου καλλιεργούσαν εσπεριδοειδή, πορτοκάλια και μανταρίνια. Έχω έτυχε να γίνω διανοούμενος, καθηγητής, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όχι, οι απαντήσεις είναι αρνητικές, είναι απεσιόδοξες. Δεν ευθύνεται ούτε η Ευρώπη, αλλά οι πολιτικές ηγεσίες οι οποίες πόνταραν από τότε που συστάθηκε το ελληνικό κράτος στην εξωτερική λεγόμενη εξισορρόπηση, στους φίλους και τους συμμάχους. Έτσι λέγεται στις διεθνείς σχέσεις, η εξωτερική εξισορρόπηση. Δηλαδή, ζητώ βοήθεια, οι προλαλήσαντες το είπαν, ζητώ βοήθεια. Είμαστε ετούντες. Έτσι δεν μπορεί να πάει μπροστά ούτε η Ευρώπη ούτε η Ελλάδα. Πώς μπορεί να ανορθωθεί η Ευρώπη, η οποία με ενδιαφέρει κατά δεύτερο λόγο, αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι η Ελλάδα, πώς μπορεί λοιπόν να ανορθωθεί η Ευρώπη, η Ευρώπη είναι κάτι το φανταστικό, ποια Ευρώπη, η γεωγραφική Ευρώπη ξεκινά από την Αγγλία και πάει μέχρι τα Ουράλια.
για τη θεσμική Ευρώπη, τον 28, πώς μπορεί να ανορθωθεί, όταν δεν θα υπάρχουν πλήστες ταχύτητες εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπου τα κράτη θα είναι περίπου σχετικά κυρίαρχα, πράγμα που δεν υφίσταται σήμερα. Υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση πολλαπλών ταχυτήτων, υπάρχουν κράτη που είναι εντός της νομισματικής, αλλά που είναι εκτός της νομισματικής ενώσεως, είναι κάποια άλλα που είναι στον προθάλαμο της ένταξης, είναι κάποια που είναι εντός της Σέγγεν, κάποια άλλα που είναι εκτός της Σέγγεν. Αυτή η πανσπερμία τι αντανακλά? Την ισχύ και τη δύναμη των κρατών εθνών. Από εκεί ξεκινάει. Είμαι πεπισμένος και επηρεασμένος από το μεγάλο στρατηγό και πρώην πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, De Gaulle. Την αντίληψη του De Gaulle. Δεν πίστευε στους τεχνοκράτες, απάτριδες. Ήταν ίσως υπερβολικός με την έννοια του. Αλλά δεν έπεφτε πολύ έξω. Πίστευε πριν απ' όλα στην ανόρθωση της Γαλλίας, στην ανόρθωση της Ελλάδος, στην ανόρθωση του κράτους έθνους. Έτσι ώστε η απόκληση, το χάσμα που διευρύνεται όλο και περισσότερο. Βλέπετε, ζούμε σε μια περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μας σέβεται κανείς. Και οι πολιτικές ηγεσίες λένε ψέματα, δεν λένε την αλήθεια. Η ανόρθωση ξεκινά από το κράτος, από την ισχυροποίηση των εσωτερικών παραγόντων, των εσωτερικών δηλαδή στοιχείων της εθνικής ισχύος, που είναι ο πληθυσμός, η ομοιογένεια του πληθυσμού, που είναι το εθνικό φρόνημα, που είναι η ισχυροποίηση του εθνικού χαρακτήρα. Πού είναι όλα αυτά? Από εκεί ξεκινάει. Άμυνα και ασφάλεια. Νιώθουμε λιγότερο ασφαλείς. Οικονομική ανάπτυξη, παύλα, κοινωνική ευημερία. Βλέπε εκεί την γυλαίκα στη Γαλλία. Γιατί υπάρχει άνηση κατανομή του πλούτου. Άνηση κατανομή του πλούτου. Δεν μπορείς να έχεις οικονομική ανάπτυξη με ανισομερή κατανομή του πλούτου. Και το τρίτο στοιχείο, το οποίο μου έδωσε αφορμή να εμπλακώ ενεργά πλέον, και θα το συνεχίσω στην πολιτική, με την ελεύθερη πατρίδα, διότι προτάσει το εμείς και όχι το εγώ. Εμείς είμαστε μία γροθιά. Δεν είναι πρόσωπο παγιές στο κόμμα. Δεν έχει ηγέτη. Υπάρχει διοικούσα επιτροπή. Είμαστε όλοι αξιόλογοι. Είμαστε όλοι καθαρόαιμοι πατριώτες. Το τρίτο στοιχείο είναι ο πολιτισμός, αγαπητοί μου. Η παραποίηση της ιστορίας. Είναι η ήπια ισχύς του κράτους. Και η ήπια ισχύς είναι πιο δυνατή η δική μας σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Η ήπια ισχύς εκχωρήθηκε. Σημειώνεται λοιπόν το τρίτο συστατικό του εθνικού συμφέροντος. Αυτά ήθελα να σας πω εν ολίγης. Πιστέψτε μας, είμαστε καθαρόιμοι πατριώτες και είμαστε μία γροθιά όλοι. Δεν είναι το κόμμα πρόσωπο παγιές και παίρνω την ευθύνη. Ερήμη της δικού σας. Ευχαριστώ. Και κλείνουμε και το δεύτερο μέρος με τον τελευταίο υποψήφιο ευρωβουλευτή που βρίσκεται εδώ μαζί μας, τον Φώτη τον Ευάγγελο, ο οποίος, θα θυμάστε, έχει πληρώσει με την ίδια την καριέρα στο στρατό την άρνησή του να υπηρετήσει την παράνομη μετανάστευση και όλα αυτά τα έργα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και τα έχουμε δει. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καταρχήν να σας διορθώσω λιγάκι. Καριέρα κάνει ο Ρουβάς που έχει λύσει το βιοποριστικό. Εμείς όλοι οι υπόλοιποι κάνουμε μια σταδιοδρομία με ροδούλη, με ροφάι και αν καταφέρουμε και επιβιώσουμε, έτσι. Οπότε δεν ήταν η καριέρα η δικιά μου, μια σταδιοδρομία ήταν στο στράτο μου. Έτσι ακριβώς δοθήσεις αυτής της αφορμής και της ευκαιρίας γνωρίστηκα και με τον Νίκο τον Βασιλιάδη, διότι αφιλοκερδώς με εκπροσώπησε στην τελευταία μου περιπέτεια δικαστική που είχα και με τον πειθαρχικό της υπηρεσίας, στα πλαίσια της πολιτικής ανυπακοής που είχα τα τελευταία 10 χρόνια. Έχω φέρει μεγάλες συγχύσεις και στο προηγούμενο καθεστώς Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ που κατέφερα μαζί με έναν άλλο συνάδελφο να κλείσω έστω και για κάποιο διάστημα 5 hot spot. Λοιπόν, θα μου πείτε, βέβαια λέει εναποστρατεία, μάλλον εναποτακτεία θα με αφήσετε λιγάκι να είμαι γλωσσοπλάστης, είμαι απότακτος, έτσι. Με διώξανε χωρίς σύνταξη, χωρίς τίποτα από το στράτο μου, για να γνωρίζει ο κόσμος. Κάποιοι που δεν ξέρατε ή που καλώς πάντων που να γνωρίζετε. Λοιπόν, θα μου πείτε, καλά κατέστρεψες το σπίτι σου, κατέστρεψες την οικογένειά σου, κατέστρεψες, μάλλον οικογένεια λάθος το έβαλα, κατέστρεψες τη σταδιοδρομία σου για ποιο λόγο? Θα σας πω κάτι, για το μόνο πράγμα για το οποίο δεν πρόκειται στη ζωή σου ποτέ να μετανιώσεις είναι για αυτά που δεν τόλμησες. Αυτή τη στιγμή αν ήταν ξανά να το ξανακάνω, θα το έκανα. Και είπατε και προηγουμένως, λέγατε και προλαλήσατε σε όλοι, λέγατε για το Χριστός Ανέστη. Το Χριστός Ανέστη και το μήνυμα που έχει η Ορθοδοξία από το Χριστός Ανέστη ποιο είναι?
είναι ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Όλα είναι δυνατά σε αυτή τη ζωή. Όπως αδύνατο θα ήταν και να θεωρήσετε ότι πριν από 10 χρόνια, πριν από 8 χρόνια, πριν από ακόμα και 7 χρόνια θα ήταν αυτή τη στιγμή ένα ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της ταβέρνας, θα ήταν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, και όμως είναι. Οπότε προς αυτή την κατεύθυνση, της κατεύθυνσης πάλι της πολιτικής ανυπακοής και σαν συνεργαζόμενη προσωπικότητα μπήκαμε στο ευρωψηφοδέλτιο για να κάνω τι? Για να μπω μέσα σε αυτή την Ευρωβουλή, την οποία πιστεύω ότι θα είναι η Ευρωβουλή της Ευρωδιάλυσης, διότι αυτή τη στιγμή τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα που μπαίνουν από Γερμανία, από Ιταλία, από Γαλλία, θα διαλύσουν την αυτοκρατορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που η αυτοκρατορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μόνο που κάνει είναι να καταστρατηγεί τα δικαιώματα των λαών. Γι' αυτό και οι λαοί θέλουν πίσω τα σύνορά τους, διότι τα σύνορα περιχαρακούν δικαιώματα. Αυτό είναι. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε άλλο κόσμο μέσα εδώ. Θέλουμε να είναι έξω ο καθένας στη χώρα του και ο καθένας να υπερασπίζεται τα δικαιώματα για τον εαυτό του. Και άμα δεν το καταλαβαίνει, να πάει με το ζόρι πίσω εκεί που είναι να πάει. Διότι όταν είσαι σε άλλη χώρα, είσαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Όπως και θα είσαι πάντοτε, όποια και επιδημοτική πολιτική να έχει μια χώρα. Εμείς αυτό θέλουμε και ότι πιστεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ακόμα και επαφές που έχουμε τον Νάιτζελ Φάρατζ είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι του Brexit που είχε ο Νάιτζελ Φάρατζ, που ήταν ένας γραφικός του 2001, που μοίραζε από πόρτα-πόρτα, μοίραζε το φυλάδιο και κατάφερε και έβαλε τα θεμέλια του Brexit. Και εμείς μπορεί να φαινόμαστε γραφικοί αυτή τη στιγμή, αλλά θα δείτε που κάποια στιγμή μπορεί ενδεχομένως μπαίνοντας μέσα στην Ευρωβουλή να το καταφέρουμε αυτό. Και αν δεν το καταφέρουμε αυτό, μπορεί αυτό να μεταουσιωθεί σε κάτι άλλο. Που αυτή τη στιγμή γνωρίζει πολύ καλά και ο Νίκος Βασιλιάδης, ότι υπάρχει μια μεγάλη συνεργασία εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων που θέλουν, που έχουν σαν πρόταγμα την εθνική ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία, με κάθε τρόπο να γίνει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και να σιγουρευτεί κιόλας ότι στις εθνικές εκλογές θα μπουν μέσα έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι μια πρόβα τζενεράλε και ενδεχομένως, αν τα πράγματα πάνε καλά, να υπάρχει και εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή μέσα, ο οποίος εκπρόσωπος της Ευρωβουλής θα είναι πραγματικά ο νέος Σαλβίνη της Ευρωβουλής από την Ελλάδα και ο νέος Νάιτζελ Φάρατζ. Αυτό αποζητάμε και από εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμπατριώτες και συμπατριώτες, ηθελημένα, συστηματικά και μεθοδευμένα, οι επαγγελματίες πολιτικοί μας και οι ξένοι εντός εισαγωγικών φίλοι μας κατακαιρματίζουν τα όσια και τα ιερά της πατρίδας μας. Και εμείς για άλλη μια φορά καλούμαστε να τα υπερασπιστούμε όπως τόσες φορές οι πρόγονοι μας έπραξαν με επιτυχία. Επιλέξτε για την Ευρώπη. Έλληνες που τους χαρακτηρίζει η φιλοπατρία τους, η σεμνότητα, η λιτότητα και η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Έλληνες που θα μεταλαμπαδεύσουν για μια ακόμη φορά το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, θα αγωνιστούν για μια Ευρώπη αντάξια των πολιτών της με συμμετοχή στις αποφάσεις που τους αφορούν. Έλληνες που θα αγωνιστούν για τη διαφάνεια, για τις κοινωνικές δομές, για τα δικαιώματά μας. Έλληνες που θα αντισταθούν στη μεθοδευμένη πνευματική δολοφονία των παιδιών μας και θα συνεχίσουν να διδάσκουν και να διαδίδουν τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας, την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Το χρωστάμε σε όλα τα εκατομμύρια των νεκρών και τραυματιών πολεμιστών που έχισαν το αίμα τους ανά τους αιώνες για να υπάρχει ακόμα Ελλάδα. Για να υπάρχουμε εμείς. Μαρία Κορφιάτη, Αθήνα. Κλείνοντας, η επόμενη Κυριακή είναι ο πρώτος σταθμός της Ελεύθερης Πατρίδας. Από τις 27 Μαΐου ξεκινάμε το επόμενο μεγάλο βήμα, το επόμενο μεγάλο σχέδιο για τις εθνικές εκλογές του φθινοπόρου, που θα πρέπει, όπως είπε και ο Βαγγέλης και ο στρατηγός, να ενώσουν όλες τις πατριωτικές δυνάμεις, το δημοκρατικό πατριωτικό χώρο, να δώσουμε τη μάχη των εθνικών εκλογών, να ανατρέψουμε αυτά που υπάρχουν σήμερα.